Όχι αγάπη μου. Δεν θα μπαίνουν μόνο οι άλλες και οι άλλοι παρουσιαστές έτσι από μακριά. Τι μας έχεις περάσει, φίλε τηλεθέατη, ότι δεν μπορούμε. Εγώ μπορώ να ξεκινήσω και να περπατάω και από τη Χαμοστέρνας και να με παίρνει η κάμερα μέχρι να έρθω. Και η Ζέτα από τη Βουλιαγμένης, άμα θέλουμε. Απλά η αλήθεια είναι ότι περνάμε μια κρίση. Δεν θέλουμε να δείξουμε ότι ερχόμαστε με ελικόπτερα και λιμουζίνες και τέτοια. Γιατί θα μπορούσαμε να κάνουμε και ένα, ας πούμε, live την ώρα που φτάνουμε, που μας ανοίγουν την πόρτα οι θηρωροί, που ανεβαίνουμε στο μακιγιάζ, που μπαίνουμε στον σασέρ, που ερχόμαστε στο φουαγέ, δηλαδή μετά έχουμε το σουαρέ. Αλλά δεν υπάρχει λόγος να τα κάνουμε όλα αυτά όμως, γιατί δεν υπάρχει λόγος μέσα στην κρίση που ζούμε. Αλλά σήμερα, δεν ξέρω πώς μου ήρθε, επειδή έτρεχα πολύ, γιατί σήμερα έχει πολύ τρέξιμο αυτή η εκπομπή, έχει πολύ ταχύτητα, έχει SOAM Racing, έχει και ένα πρωταθλητή εδώ καλεσμένο για να μάθουμε πάρα πολλά για τις μοτοσυκλέτες, αλλά και βεβαίως για το τι γίνεται με την κατηγορία του, αλλά και με τις άλλες κατηγορίες, γιατί έχουμε ακόμα έναν αγώνα και τελειώνει το πρωτάθλημα για φέτος, για το 2011. Τι θα γίνει, πώς θα βγουν οι νικητές, πού θα γίνει η απονομή και όλα αυτά δεν πρέπει να τα μάθετε σε τέτοια αποκλειστική εκπομπή και διαπλανητική και παγκοσμίου φήμης. Αλλά βέβαια, επειδή τώρα μίλησε για παγκοσμίου φήμης, σήμερα δεν θα είμαι μόνος μου για άλλη μία μέρα. Γιατί σήμερα πρέπει να φωνάξω εδώ να κάνει intro και η Ζέτα Μπέκαμ. Γιατί εγώ μπορεί να είμαι λίγο αλάνι τώρα, λίγο έτσι ποδοσφαιριστής, δηλαδή να με δεις λίγο Μπέκαμ. Α! Και να σας πω και κάτι άλλο. Σηκώθηκα, γιατί αυτό που λένε κάνε κότσο τα μαλλιά σου, που λέει η Ζέτα μας, να φανεί η ομορφιά σου, εγώ θα σας το πω αλλιώς. Σήκωσε το ανάστημά σου να φανεί η κορμοστασιά σου. Για όσες έχουν πρόβλημα ότι μπορεί να μην έχω six packs. Έχω και six packs και six meters. Μέτρα δηλαδή. Παρακαλώ πολύ. Η Ζέτα Μπέκαμ. Βρε Ζετάκι μου, τελικά σε έχω συνηθίσει. Δεν έχω καρέ. Όχι, ξέρεις τι, αυτό το στυλ όλο. Α, τη φόρμα λες. Ναι, καταρχήν ναι, αυτό είναι Μπέκαμ. Ναι. Αυτό, το οποίο μόλις φύγει πρέπει να έρχεται το θησαυροφυλάκιο για να μπει μέσα. Ναι. Το έχεις φέρει με το κουτί του. Εννοείται, καλέ, τι στο χέρι, το έφερα. Ή στο πιάτο. Εννοώ, ρε παιδί μου, και όταν θα μας δείτε, να μας δείτε και στα μάτια. Να μας δείτε έτσι που λέμε, να σας κοιτάμε στα μάτια για να δείτε και τη διαφορά. Δηλαδή, ο Μπούμπι έχει τρελαθεί γιατί πρώτη φορά μας βλέπει όρθιο σήμερα. Πώς του έτυχε. Έλα, ρε Μπούμπι, μη φοβάσαι. Και σένα σε παίρνει κάμερα. Λοιπόν, αλλά κοίταξε, βλέπεις αυτό όλο, κοίταξε τώρα εκεί να δεις. Αυτό όλο, ρε παιδί μου, είναι λίγο Μπέκαμ, η φόρμα. Ναι, αυτό αυτή... το κόψιμο, αλήθεια, λέγεται Μπέκαμ, έτσι λέγεται. Εν τω μεταξύ, σήμερα δεν έχεις τίποτα, δηλαδή εννοώ ότι τα κρύβεις όλα, ναι. Απλά αφήνεις την ομορφιά σου κι εσύ. Ούτε τα μαλλιά μου πια σακότσο. Ναι, δηλαδή τίποτα. Και το πρόσωπο το έκρυψε. Καλά, αυτό δεν έχει σημασία. Τι έκρυψες, καλέ, ποιο πρόσωπο. Δεν έχω κότσο να φανεί η ομορφιά μου, ενώ καλέ, το έχω κρύψει. Αγάπη μου, εσύ και με σακούλα να βγεις, πάλι θα φανεί η ομορφιά σου. Ορισμένα πράγματα γεννιόνται όμορφα, γεννιόνται μοναδικά, γεννιόνται ανεπανάληπτα, Μπέκα μου. Πώς αισθάνεσαι κι εγώ που είμαι πολύ έτσι αλανάκι σήμερα δίπλα σου, δηλαδή είμαι πολύ, αισθάνομαι ποδοσφαιριστής. Ναι. Παίζω μπάλα, το ξέρεις αυτό. Καλά, πώς δεν το ξέρω. Και ρίχνω και πολλά γκολ. Τα καλύτερα. Και μάλιστα ρίχνω. Ξέρεις που μπαίνουν τα καλύτερα, στα φιλικά παιχνίδια. Ναι, το ξέρω. Ναι, πάντα ότι και εγώ στην αρχή φιλικό το πάω το θέμα. Ναι. Για να μην φοβηθεί. Ναι. Αλλά να σου πω κάτι, εμένα ξέρεις γιατί μ' αρέσει όταν ρίχνω γκολ. Γιατί ρίχνω σε παρθένα καλάθια. Όχι εκεί που έχουν παιχτεί πολλοί αγώνες. Αυτό έχει πολύ μεγάλη σημασία, βρε. Το ξέρω. Εγώ όταν συναντήσω, λέω να σου πω, έχεις ξαναπαίξει αγώνα. Μου λέει ναι, εκεί δεν έχω πρόβλημα. Έχεις φάει γκολ. Αν μου πει όχι, λέω θα το φας σήμερα. Αν μου πει έχω ξαναφάει, λέω άστο για κάποια μέρα που δεν θα είμαι και πολύ σε... Α, δηλαδή εσύ μόνο σε παρθένες ρίχνεις γκολ. Εγώ ναι, μόνο θέλω να βλέπω το δίκτυ παρθενικό. Δηλαδή μισή Ελλάδα, Κύπρος και εξωτερικό λες παρθένες ήτανε. Γιατί εγώ πιστεύω όχι, ότι αυτό... πλέον στις μέρες μας σε μουσείο τις βρίσκεις στις παρθένες. Ναι, μα και εγώ πλέον έξω από τα μουσεία τις στείνω. Ποιος σου είπε ότι πάω εκεί που φάνε όλοι οι άλλοι. Γιατί για να βρω αυτό που θέλω μόνο σε μουσείο. Οπότε τώρα που θα πάω στο Madame Tussauds, όλο και κάποια θα βγει. Υπάρχουν κέρινοι εκεί. Τώρα κάνανε την, αυτή την τραγουδίστρια. Όχι την Γκάγκα. Δεν ήταν πάντως, ήταν να πάω εγώ το 2009. Όχι, κάνανε κέρινο μείωμα. Όχι κέρινο μείωμα, άγαλμα. Αυτή τη με το μαύρο μαλλί, μια πολύ ωραία τραγουδίστρια που μετά το είχε κάνει και κόκκινο. Μια, όχι τη λέει την Γκάγκα. Τη Ριάννα.
Τίποτα, όλα τα ξέρεις, Ρεζετάκι μου, είσαι γεννημένη international. Δηλαδή, international. Εγώ μπορεί να έχω τον τίτλο του sex editor international, εσύ international. Τι να κάνω. Λοιπόν, αυτό που πρέπει να κάνεις είναι να δεις το επόμενο βίντεο, γιατί θα έρθει ο καλεσμένος μας. Mm-hmm. Σήμερα έχουμε... Και αυτός τρέχει. Αν τρέχει, το... λέει, και αυτός δεν είναι μόνο ότι τρέχει, αυτός είναι ότι είναι και πρωταθλητής. Τι αγώνας, τι πάθος είναι αυτό, Βικτόρια. Εμένα... Ο άντρας της πώς λέγεται στο μικρό, γιατί τον έχω συνηθίσει Μπέκαμ. Μπέκαμ. David. Εντάξει, και εγώ θα σε λέω David, αν και δεν είσαι ξανθός. Αλλά... Ναι, όχι, δεν θα τα μπορούσα να είμαι ξανθός. Ίδια. Ε? Εμένα με φαντάζεσαι με ένα πλατινέ. Ναι, όχι και ίδια, εγώ είμαι πιο μεγάλος. Ναι. Να σου πω κάτι, θα μπορούσα να με φανταστείς ποτέ ξανθό, δηλαδή το ξανθό. Πώς εσύ ξανθός να ήμουνα, αυτή που είναι από Ρουμανία, Αυστρία. Καλά, ξανθώ όχι, αλλά επειδή αρχίζεις και γκριζάρεις και σπρίζεις πλάι. Αχ, αυτό μ' αρέσει πάρα μπορώ πολύ. Μπορώ να σε φανταστώ όλο γκρίζο. Άπαπα, μ' αρέσει, πω. Και εμένα μ' αρέσει. Καλά, όταν γκριζάρω εντελώς, θα πάθετε Τουμπεκιστάν. Μόνο αυτό έχω να σας πω. Το Τουμπεκιστάν, τι δηλαδή είναι? Θα με βλέπουν και... Θα παθαίνουν σοκ, πώς να σου το πω. Ναι. Λοιπόν, είδαμε το πρώτο βίντεο. Να πούμε βεβαίως ότι μη μου πεις papakigiakou.com το mail της εκπομπής. Επίσης, πάρα πολύ σημαντικό, Facebook Αλέξανδρος Πετρίδης ABCD και Zeta Real Θεοδωροπούλου. Το μονάκριβό της προς το παρόν ετοιμάζεται και το δεύτερο. Και στο μη μου πεις papakigiakou.com. Έχουμε και ομάδα, καλέ. Ναι, εντάξει, αυτό το βλέπουν. Αυτό δεν στο είχαν κλέψει. Ομάδα τα πάντα. Αυτά τα είχε ανέκαθεν. Επίσης, να σας πω. Ότι στο μη μου πεις papakigiakou.com μην ξεχνάτε ότι στο τέλος της εβδομάδας κληρώνουμε από την Τουκάνο Ουρμπάνο ένα μπουφάν από την exclusive συλλογή αξίας 260 ευρώ από τα καταστήματα Μπαξεβάνης και τους ευχαριστούμε πολύ. Μη μου πεις papakigiakou.com για το Τουκάνο Ουρμπάνο μπουφάν για όλους εσάς, γιατί έρχεται και κρύο και είτε ακαβαλάς μοτοσυκλέτα επαγγελματικά, είτε ερασιτεχνικά, είτε για να πας στη δουλειά σου. Το μπουφάν σου το θες και να είναι μια καλή εταιρεία. Οπότε εμείς θα δίνουμε πάρα πολλά δώρα. Και την επόμενη εβδομάδα κράνος καταπληκτικό. Τελευταία παραλαβή. Γιατί από την Ιταλία κατευθείαν μόνο για εσάς. Γιατί εκπομπή μου πεις, δίνει πλούσια δώρα. Τώρα τα να πάω να δώσω εγώ. Δεν θέλω να πω για άλλες εκπομπές. Αλλά να πάω να δώσω τώρα εγώ μια καφετιέρα. Καφετιέρα έχει και η γιαγιά μου στη λικόβρηση. Δηλαδή, δεν καλά, είναι... καλά, η λικόβρηση το είπες τώρα, λες και ήταν το κολοκοτρονίτσι. Ναι, παλιότερα, πριν αγοράσουμε αυτή τη βίλα, την τεράστια, αυτή που έχουμε με τα 44 δωμάτια, η λικόβρηση ήμασταν μόνο εμείς, ήταν και ο Σνούπι, ένα σκύλο στο δρόμο. Καλά, η γιαγιά σου στα 44 δωμάτια μένει. Όχι, καλέ, τα νοικιάζει. Αυτή μένει στα 43 καλά, και δε... τα άλλα είναι νοικιαζόμενα. Καλά, δεν πάει. Είναι νοικιά... Τι λες, καλέ, καλά, η γιαγιά μου δεν ζει. Δεν πάει έτσι κι αλλιώς. Λοιπόν, άφρα ζετάκι μου τι μου θυμίζει τη γιαγιούλα. Λοιπόν, αλλά αυτό τώρα το έχουμε κάνει επινοικίαση, κατάλαβες, δηλαδή το έχω κάνει εγώ ξενοδοχείο. Α, εντάξει. Πολύ ωραία. Νοικιαζόμενα δωμάτια. Δηλαδή. Νοικιαζόμενα δωμάτια. Αλλά το κάθε ένα δωμάτιο είναι ξεχωριστό. Το ένα δηλαδή το έχω κάνει με ανατολίτικα. Το άλλο το έχω κάνει βραζιλιάνικο. Το άλλο μεξικάνικο. Το άλλο το έχω κάνει σουηδικό. Το πάρα πολύ ωραία. Θα σε πάω μια μέρα. Δεν έχω προλάβει. Πού να σε πάω σε όλη μου την ακίνητη περιουσία. Έχω 94Ε9 και 312 ακόμα. Λοιπόν, Γιώργος Κίτσος εδώ κοντά μας. Συγγνώμη Γιώργο που δεν σε παρουσίασα αμέσως, αλλά ήθελα να ξεκουραστείς γιατί έτρεχες πάρα πολύ. Είχες πάρα πολύ τρέξιμο στα 250 racing και έχεις και 3 πρωταθλήματα και γι' αυτό δεν μπόρεσα να... Ήθελα να σε αφήσω να ξεκουραστείς. Καλημέρα σας. Καλημέρα, τώρα ξύπνησε. Έχω λίγο. Λοιπόν, η καλή μέρα λέει από το πρωί φαίνεται, γι' αυτό πρόσεξε έτσι. Καλά. Τι κάνεις? Καλά είμαι, αρκετά καλά. Καλά. Νομίζω ότι στην προετοιμασία δεν σε είδαμε αγχωμένο, γιατί δείξαμε έτσι το βιντεάκι προετοιμασίας μέχρι να έρθεις. Όχι. Θέλω να πω για τους φίλους μας ότι ο Γιώργος Κίτσος είναι ο άνθρωπος εκείνος που εκτός από την πρωταθλητής στην κατηγορία του, 250 Racing, στους αγώνες για το φετινό πρωτάθλημα, εκτός από τον ένα αγώνα που το είχαμε πει και σου είχαμε πει και περαστικά, είχες ένα ατύχημα, το οποίο είναι πολύ φυσιολογικό γιατί αυτό συμβαίνει πάντα. Δηλαδή, όλοι κάποια στιγμή μέσα στην πορεία του έχουν ένα ατύχημα. Το θέμα ήταν το δικό του, ήταν και πολύ περαστικό. Απλά το χέρι του είχε χτυπήσει μόνο και το δάχτυλο, έτσι, δεν είναι τίποτα, το δένοντα. Από εκεί και πέρα έχει τρία ήδη. Σημασία έχει ποιο χέρι, άμα ήταν το καλό. Α, ήταν το δεξί. Το καλό, γιατί καλό. Εγώ π.χ. είμαι αριστερό χέρι. Καλά, εσύ δεν το χρειάζεσαι όμως. Πώς δεν το χρειάζεσαι? Όπως το χρειάζομαι εγώ, Γιώργος, εγώ με το αριστερό μου χέρι γράφω. Α, εντάξει, για το γράψιμο.
Καλά, εγώ τους γράφω και χωρίς χέρια. Δεν είναι όταν θέλω να γράψω κάποιον, το γράφω και χωρίς χέρια. Και είσαι ανεξίτηλο μελάνεση. Αυτό ναι. Είμαι σαν τη σουπιά που μόλις το πετάξεις, το πέταξε. Κοντή μεν, αλλά σουπιά δεν. Ναι, και χοντρή, γιατί οι σουπιές είναι χοντρές. Αναλόγως. Οι κοντόχοντρες δεν είναι πολύ κακές, οι σουπιές, γιατί άμα είναι μακριά και δεν έχει καθόλου ψαχνό, τι να το κάνεις. Τι να το κάνεις. Γι' αυτό το λέω. Χωρίς ψαχνό, έτσι. Δεν γίνεται. Γιώργο. Γέλα, Γιώργο. Θέλεις. Έχεις πάει και εγώ δεν έχω πάει καλέ. Έτσι. Καλέ, εσύ την είδες λίγο σήμερα, Βικτόρια, και νομίζω ότι έγινες. Απομακρύνθηκα. Απομακρύνθηκες. Γιώργο, τι ήθελα να σου πω. Πες μου λίγο για τις. Πάμε λίγο να πούμε, επειδή θα βλέπουμε και αποκλειστικά την κάθε κατηγορία, πάμε λίγο να πούμε για τις τέσσερις κατηγορίες. Υπάρχουν λοιπόν τέσσερις κατηγορίες, έτσι δεν είναι, ναι, στο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Ταχύτητας. Τέσσερις. Είναι τρεις πρωταθληματικές κατηγορίες και μία που είναι open. Ωραία. Η open σημαίνει ότι ας πούμε δεν παίζει κανένα ρόλο για το πρωτάθλημα. Όχι. Η open είναι κατηγορία νέων, νέων όχι σε ηλικία, νέων σε εμπειρία και δεν βαθμολογείται. Ωραία. Αυτά τα παιδιά λοιπόν, πού παίρνουν ένα χαρτί όπως έχουμε δει στην απονομή, ναι, ναι. Ότι συμμετείχαν, ότι κάποιος βγήκε με καλύτερο χρόνο κτλ. Έναν έπαινο. Αυτά τα παιδιά. Πότε, ας πούμε, αν το θέλεις, μπορούν να μπουν πιο επαγγελματικά και πιο πρωταθλητισμός να είναι η συμμετοχή τους. Γιατί, ας πούμε, μπορεί κάποιος να τρέχει στην Open για 3 χρόνια, για 4. Όχι, απαγορεύεται. Βάσει κανονισμού απαγορεύεται. Στην Open μπορεί να κάνει μέχρι 15 αγώνες και μετά πρέπει να αλλάξει κατηγορία. Μάλιστα. Άρα δηλαδή η Open είναι ένα, αν το θέλεις έτσι, να το πούμε λίγο διαφορετικά, είναι ένα στάδιο προκαταρκτικό για να σε ζεστάνει, να σε βάλει επαγγελματικά στον αγώνα. Για να μπορείς μετά να κάνεις πρωταθλητισμό. Ποια στοιχεία πρέπει να έχει κάποιος για να μπει στην Open κατηγορία, γιατί να πούμε ότι ο Γιώργος ο Κίτσος είναι και στο Διοικητικό Συμβούλιο, έτσι, δεν είναι, στο ΔΣ του ΣΟΑΜ. Ποια στοιχεία πρέπει να έχει κάποιος για να μπει. Στοιχεία. Θα πρέπει να έχει κάποιες οδηγικές ικανότητες, πλήρη εξοπλισμό, να έχει μια αγωνιστική άδεια. Που, από πού την παίρνεις αυτή? Την άδεια. Κάνεις κάποιες εξετάσεις. Του τύπου? Παθολογικές, οφθαλμολογικές, αίματος. Εξετάσεις. Παπ δεν χρειάζεται. Όχι. Α, και τρέχουν και γυναίκες. Ναι, και εγώ για τις γυναίκες το είπα καλά, δεν το είπα για τους άντρες. Και γιατί να κάνουνε παπ, μη σφινώσουνε στη σέλα. Όχι, μη σέλα. Είναι... σφινώσει. Μη σφινώσουνε στη. Αυτό τα παίρνουνε την. Τι είπα, τη λένε. Τη σημαία του νικητή. Σημαία. Ναι. Γιατί αυτή τη σημαία τη βάζεις πίσω. Ναι. Και είναι εξετάσεις τις οποίες δεν τις κάνουνε μόνο αυτοί που είναι στην Open. Εσείς δηλαδή δεν περνάτε από. Όχι, κάθε χρόνο όλοι οι αγωνιζόμενοι περνάνε από αυτή τη διαδικασία. Μάλιστα. Για να ανανεώσουμε την αγωνιστική μας άδεια. Ωραία. Και τελικά από πού την παίρνεις? Την άδεια. Ναι. Την άδεια την παίρνουμε από την ΕΛΠΑ. Α, τώρα ξέρω εγώ την ΕΛΠΑ. Το ΕΛΠΑ είναι ε λάμδα πι α.